Την ώρα που η ζήτηση έχει φτάσει στο Ναδύρ, σημαντική υποχώρηση εμφανίζουν οι τιμές των καυσίμων και στην Κρήτη, με την πτώση να αγγίζει τα 30 λεπτά. Είμαστε περίπου 30 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμασης. Στη θέρμαση έχουμε λιγότερο, δηλαδή έχουμε περίπου 25 λεπτά στη θέρμαση, μειωμένη τιμή. Και στην αμόλυβδη επίσης 30 λεπτά είναι μειωμένη τιμή από την, πριν την περίοδο του κορονοϊού και την πτώση του βαρελιού. Παρ' όλα αυτά, η πτώση των τιμών της Αττλίας δεν είναι αντίστοιχη της πτώσης των διεθνών τιμών, καθώς η επιβαρύνση στη λιανική τιμή από φόρους και τέλη ξεπερνά το 70%. Δεν θα δείτε μεγάλη πτώση στην Ελλάδα και κακώς που καλλιεργείται αυτή η εντύπωση για μεγάλη πτώση, γιατί μην ξεχνάτε ότι το 70% των τιμών, το 72% είναι φόροι. Οπότε οι τιμές που πέφτουν διεθνώς επηρεάζουν μόνο το 28-30% των τιμών, των δηληστηριακών τιμών. Γιατί από εκεί ξεκινάει η διαμόρφωση των τιμών. Από τα ελληνικά δηληστήρια, από τις εταιρείες εμπορίας και τελευταίος παραλήπτης και διαμορφωτής, αν θέλετε, είναι τα πρατήρια. Την ίδια ώρα κινητικότητα παρατηρείται στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς πολλοί είναι αυτοί που σπέβδουν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέρμανση του επόμενου χειμώνα. Το μόνο που δουλεύει στα πρατήρια αυτή τη στιγμή, ευτυχώς, υπάρχει λίγο κίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτές οι τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή και μάλιστα σήμερα υπάρχει και νέα πτώση των τιμών. Δεν ξέρω αν 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η νέα χειμερινή περίοδος, ποια θα είναι η κατάσταση. Εάν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει την οικονομική άνεση να γεμίσει τη δεξαμενή του, μάλλον θα είναι θετικό. Οι πρατηριούχοι περιμένουν την άρση των περιοριστικών μέτρων προκειμένου να εκτιμήσουν τη ζημιά που έχει γίνει. Ωστόσο η πτώση του τζίρου που καταγράφεται δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον των επιχειρήσεών τους. Έξοδα δεν έχουν αλλάξει, η πτώση είναι 80-90% όπως σας είπα. Και ευελπιστούμε και εμείς να ανοίξει, ας πούμε, να γίνει άρση και να μπορέσει ο κόσμος, εφόσον είναι καλά τα πράγματα βέβαια, να κινείται και να κινηθούμε και εμείς σαν μαγαζιά. Οι προβλέψεις είναι πολύ δυσάρεστες για λουκέτα πολλά.